γιος του Πολ του Χατζόπουλου, όταν κάνω την περιγραφή του αγώνα και εκτελεί στο φάουλ, εγκομιάζω τον πατέρα σου. Λέει, λέτε να του μοιάσει και βαρά την κολάρα και μπαίνει. Γι' αυτό μπήκε. Για πες μου. Εντάξει, ένα δύσκολο παιχνίδι. Να είστε καλά. Ψάχνω καιρό, αν ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς δεν θέλαμε να χάσουμε τίποτα. Στο πρώτο μήχρονο θεωρώ ότι ο Μεσσηνιάκος ήταν πολύ καλύτερος από εμάς και στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν εμείς καλύτερο Μεσσηνιάκο. Προηγήθηκε 2-1 με ένα πέναλτι και σφαρίσαμε εμείς στο τέλος με ένα πέναλτι που θεωρώ ότι είναι και τα δύο πέναλτι. Ήταν offside το γκολ το δικό σας, το ξεκίνημα. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Θα το δούμε εμείς. Μπορεί να διαμαρτύρω το για offside, μπορεί να είναι, αλλά το πέναλτι είναι πέναλτι. Και η συνέχεια είναι όταν πάμε στην Κόρινθο. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο στόχο μας. Πώς έγινε αυτό, βλέπω τα παιδιά εδώ, φοβερή ψυχολογία όλοι σας. Πολλά προβλήματα, συστάζεις όλα, έτσι. Μείνατε κάποιοι έτσι, στην ομάδα. Το μυστικό ποιο είναι αυτό εδώ? Το μυστικό είναι ότι τριφύλλη είναι η παρέα. Είμαστε μια παρέα. Γνωριζόμαστε χρόνια από γυμνάσιο, δημοτικό. Είμαστε αγαπημένοι. Περάσαμε πολλά κύματα. Ναι. Και έχουμε μαζευτεί τώρα εδώ με κάποιους ανθρώπους που βάζουν κάποια λεφτά να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας. Εσύ, Νικό, τα όνειρά σου. Τα όνειρά μου, εντάξει, θέλω να είμαι σε υψηλό επίπεδο. Ήρθα να βοηθήσω μια ομάδα στην πόλη μου. Τώρα από εδώ και πέρα του χρόνου θα δούμε. Θα δείτε, με αστέρα τρίπλες που θα πάτε εκεί. Εντάξει. Εγώ πηγαίνω και βλέπω. Ναι, είσαι παναγκαδικός. Κάθε κυριακή, κάθε κυριακή. Παναγκαδικός είσαι, έτσι. Τώρα είμαι παναγκαδικός, ναι. Είσαι παναγκαδικός. Μαύρη θύελα, πώς το βλέπεις? Στο μεταξύ μας δεν ήταν πολύ καλή, αλλά θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και από συγκυρίες δεν είναι στην πρώτη θέση. Θα μπορέσει όμως τώρα 6 αγωνιστές. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Πώς την κοίτας, συγκρίνοντας και τις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι είναι καλή ομάδα, απλά επειδή έχει πολύ καλή έδρα, γι' αυτό είναι μπροστά. Ναι, ναι. Αν η Καλαμάτα είχε προσέξει κάποια παιχνίδια που έπρεπε, ειδικά με συνέδρα της, θα ήταν πρώτη αυτή τη στιγμή. Στον πόλη της, σε τι έχεις μοιάσει και σε τι δεν το έχεις μοιάσει, πιστεύεις? Εντάξει, έχω πάρει όσο μπορώ τα καλύτερά του, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, ο πατέρας μου έκανε τρομερή καριέρα που εγώ δεν μπορώ να τη φτάσω τίποτα. Μικρό παιδί. Ναι. Τι σου λέει, ποια είναι η συμβουλή του? Εντάξει, μου λέει ότι πρέπει να κάνω τα απλά, να τα κάνω σωστά και όταν μπορώ να καθοδηγώ την άμυνα, επειδή είμαι και καλά πιο έμπειρος εδώ από την ομάδα και θεωρώ ότι το κάνω πολύ καλά. Είσαι σπεσιαλίστα στα φάουλ? Όχι, το απλά. Φάουλ, έτσι. Ναι, ήταν καλό. Απλά επειδή την Παρασκευή δοκιμάσαμε μαζί με τον Καδά κάποια φάουλ. Στην Παρασκευή το πρώτο φάουλ μπήκε μέσα και γι' αυτό το χτύπησα. Θα μείνει παναγκαλικό? Θεωρώ ότι ναι, μπορεί να μείνουμε. Ανάλογα που θα πάει η ζώνη. Άμα πάει μέχρι του 43-44 πόντου, θεωρώ ότι θα μείνουμε. Ωραία. Εύχομαι ότι το καλύτερο. Να είστε καλά. Την μεγάλη ομάδα, την τεράστια ομάδα, την ιστορική ομάδα. Και να σε βλέπουμε πάντα και να σου αξίζει κάτι πολύ καλύτερο. Να σε κάνει την καριέρα. Θέλει να επιστρέψει ξανά σε επίπεδο κορυφή. Και άμα ανέβει καλά, μάθε φυσικά θα είσαι καλά. Άντε, χαιρετισμού στον Πολ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.